Γενικά αυτό το επεισόδιο δεν θα είναι από τα αστεία, αλλά πριν ξεκινήσουμε να πω αυτό το ένα πράγμα. Τι φάτσα είναι αυτή ρε μαλάκα! Έχει σκατόφατσα! Το βλέπεις και ξέρεις κατευθείαν ότι θα κάνει κάτι κακό. Ξέρω ότι ο γονιός δεν νιώθει και αγαπάει το παιδί του όπως και να είναι το παιδί. Αλλά αν κάνεις παιδί και έχει τέτοια φάτσα, τον περιμένεις μια μέρα να έρθει πίσω από το σχολείο, του κολλάς πάνω στο κεφάλι αυτό τον φιόγκο που πουλάνε τα Χριστούγεννα που έχει και λίγη κόλλα από κάτω, του λες ότι πάτε μια βόλτα σε μια μακρινή θεία που δεν έχει γνωρίσει ποτέ και τον αφήνεις κάτω από την πόρτα κάποιου άλλου. Ή πας στην εκκλησία και λες Θεέ, έγινε κάποιο λάθος, δέχεστε επιστροφές. Μόνο τις Τετάρτες. Λέτε γι' αυτό να έκαναν σε συγκεκριμένες μέρες θυσίες οι λαοί παλιά. Μπορεί απλά να επέστρεφαν πίσω τα ελαττωματικά προϊόντα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους πιο νεαρούς δολοφόνους της Αγγλίας, οι οποίοι ήταν μόλις 10 ετών όταν διέπραξαν ένα από τα πιο εξωφρενικά εγκλήματα για τα οποία έχω διαβάσει. Και αυτό το λέω εγώ, οπότε. Τα ονόματά τους Robert Thompson και John Venables, τα αρχίδια μου να σας πω την αλήθεια. Αυτό που μου αρέσει έτσι ιδιαίτερα σε αυτή την υπόθεση είναι ότι αν γκουγκλάρεις τα ονόματά τους δεν βρίσκεις κάτι για τους ίδιους. Συγκεκριμένα η σελίδα στο Wikipedia είναι αφιερωμένη στο θύμα τους και λέγεται η δολοφονία του James Bulger. Burger. Ξέρω ότι σαν γεγονός δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά ζεσταίνει λίγο την ψυχούλα μου το γεγονός ότι επικεντρώθηκαν στο θύμα και όχι στους μαλάκες. Δεν είναι οι δολοφόνοι που σκότωσαν τον τάδε, είναι το θύμα που σκοτώθηκε από τους τάδε. Έχει μια μικρή διαφορά. Ξέρετε ότι πάντα προσπαθώ να κάνω κάποιο αστείο σχόλιο και να κοροϊδέψω τους δολοφόνους ή να κάνω λίγο πιο χαλαρή τη φάση, αλλά αυτό το επεισόδιο δεν θα είναι ένα από αυτά. Κυρίως γιατί με πείραξε. Και επίσης, για να λέμε και την αλήθεια, δεν έκαναν κάτι που να μπορώ να κοροϊδέψω τα παιδιά. Ήταν προμελετημένο, απλό, ψυχρό και βίαιο. Πράγμα που το κάνει 10 φορές χειρότερο και σκοτεινό. Πάμε όμως στην υπόθεση. Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου του 1993, οι κάμερες ασφαλείας ενός τοπικού μολ δείχνουν δύο αγόρια να γυρνοβολάνε γύρω-γύρω και να κοιτάνε μικρά παιδάκια. Διαλέγοντας, όπως καταλάβαμε αργότερα, το θύμα τους. Επίσης, κατά τη διάρκεια της μέρας κλέβουν κάτι γλυκά, μπλε μπογιά και μια κούκλα και κάτι μπαταρίες. Την ίδια μέρα ο τρίχρονος James και η μαμά του Denise πάνε στο ίδιο μολ. Κατά τις 4 το απόγευμα πάνε σε ένα χασάπικο και για να πληρώσει η μαμά αφήνει το χέρι του παιδιού για λίγη ώρα για να πιάσει το πορτοφόλι της. Λίγα λεπτά μετά καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να βρει το παιδί της. Λίγο αργότερα από τις ίδιες κάμερες ασφαλείας θα δουν ότι ο τρίχρονος James έφυγε χέρι-χέρι μαζί με δύο δεκάχρονα αγόρια. Οι δύο δολοφόνοι μας λοιπόν πήραν το παιδί μακριά από τη μαμά του και το πήγανε μια βόλτα για περίπου 4 χιλιόμετρα. Όσο προχωράγανε, ο μικρός είχε πέσει, είχε χτυπήσει το κεφάλι του με αποτέλεσμα να έχει ένα τεράστιο καρούμπαλο και να κλαίει. Κατά τη διάρκεια της βόλτας τους, τους είχαν δει περίπου 38 άτομα, από τα οποία κάποιοι είχαν ρωτήσει τι παίζει, αλλά τα παιδιά λέγανε ότι είναι ο μικρός τους αδερφός ή ότι χάθηκε και τον πάνε στο αστυνομικό τμήμα. Βέβαια, το γιατί να αφήσουν ενήλικες 10χρονα παιδάκια να πάνε ένα τρίχρονο στο αστυνομικό τμήμα χωρίς να τους πάνε. Είναι ένα μικρό μυστήριο για μένα, αλλά okay. Σύντομα λοιπόν έφτασαν στο Walton, ένα χωριό λίγο πιο πέρα. Και αφού πήγαν κάπου κοντά σε ράγες τρένου, άρχισαν να βασανίζουν το μικρό. Του πέταξαν μπογιά στο μάτι, άρχισαν να τον κλωτσάνε, να τον βαράνε και να του πετάνε πέτρες. Έβαλαν μπαταρίες στο στόμα του και σύμφωνα με την αστυνομία και στον προκτό του. Τέλος πέταξαν μια δεκάκιλη σιδερένια μπάρα πάνω στο κεφάλι του μικρού, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι. Και μετά τοποθέτησαν το σώμα του πάνω στις ράγες του τρένου, στην προσπάθειά τους να κάνουν όλο αυτό να φανεί σαν ατύχημα. Το σώμα του James κόπηκε στη μέση από το τρένο και βρέθηκε 2 μέρες αργότερα στις 14 Φλεβάρι. Σύμφωνα με τους γιατρούς, το παιδί είχε πεθάνει πριν τον χτυπήσει το τρένο, αλλά όλα τα τραύματα ήταν τόσο σοβαρά και βαριά που κανείς δεν μπορεί να πει σίγουρα ποιο ήταν αυτό που τον σκότωσε. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Μάλιστα, αυτούς τους δύο παίζει να μην τους έπιαναν ποτέ, αν δεν ήταν μια μεσήλικας που έδωσε λίγη έξτρα προσοχή στο footage που έδειχνε η τηλεόραση από τις κάμερες ασφαλείας και αν δεν αναγνώριζε αυτά τα δύο αγοράκια. Και μάλιστα ήξερε ότι εκείνη τη μέρα είχαν σκοπό να την περάσουν μαζί, κάπου εκεί γύρω στο μολ. Τους έπιασαν λοιπόν και μετά από αρκετή διαπραγμάτευση αποφάσισαν ότι τα δύο παιδιά αυτά πρέπει να δικαστούν ως ενήλικες. Παρά το γεγονός βέβαια ότι και οι δύο για πάρα πολύ καιρό αρνιόντουσαν ότι το κάνανε, αλλά υπήρξαν πάρα πολλά αποδεικτικά στοιχεία όπως το αίμα του αγοριού στα παπούτσια τους και άλλα πολλά. Η ποινή που τους έδωσαν είναι 8 χρόνια. Δηλαδή, αν δεν δικαζόντουσαν ως ενήλικες, πόσα χρόνια θα έπαιρναν για βασανιστήρια και δολοφονία ενός τρίχρονου αγοριού. Προφανώς πήγαν σε φυλακή για ανηλίκους και διάβασα και μια συνέντευξη ενός τύπου που ήταν μαζί με έναν από τους δύο, θα τη βάλω κάτω άμα θέλετε να τη διαβάσετε. Και ο τύπος είπε ότι ο δολοφόνος δεν έδειξε καθόλου σημάδια μετάνοιας, ίσα-ίσα μίλαγε για τη δολοφονία και γέλαγε και γενικότερα έκανε, ποια είναι η έκφραση,
Ζωή και κότα. Γιατί? Οι κότες είναι άγρια πλάσματα. Λόγω της ηλικίας των αγοριών, η υπόθεση αναστάτωσε πάρα πολύ κόσμο και ακόμα και σήμερα είναι πάρα πολύ έντονο το ερώτημα πώς πρέπει και πώς είναι σωστό να δικάζουμε ανήλικα παιδιά. Είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους ή όχι? Ξέρουν ότι αυτό που κάνουν είναι λάθος? Από τα άρθρα που διάβασα για αυτή την υπόθεση, κατάλαβα ότι αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αν ήξεραν ότι αυτό που έκαναν ήταν λάθος. Και μιας και με ρωτήσατε λοιπόν, να σας πω και τη δικιά μου γνώμη. Πιστεύω ότι όταν είσαι 10 χρονών, ξέρεις ότι το να βαράς κάποιον και να πονάς κάποιον είναι λάθος. Πόσο μάλλον το να τον σκοτώνεις και να αφήνεις το σώμα του να διαμεληθεί από ένα τρένο. Μάλιστα, θα τολμήσω να πω πως ήταν πολύ έξυπνη σκέψη για έναν 10χρονο. Και στα δύο παιδιά έδωσαν την ευκαιρία για ανωνυμία, που πάει να πει ότι μόλις βγουν από τη φυλακή έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν το όνομά τους. Το οποίο, okay, βγάζει ένα νόημα, δεν μπορείς απλά να τους βγάλεις έτσι από τη φυλακή μετά από αυτό που έκαναν, γιατί ο κόσμος μπορεί να τους βρει. Οπότε, αν είναι να μην τους δώσεις την ευκαιρία να κρύψουν τα ονόματά τους, βάλ τους κατευθείαν στην καρέκλα. Ο ένας από τους δύο άρπαξε την ευκαιρία για δεύτερη ζωή και χάθηκε από τα ραντάρ όλων. Η σκατόφατσα όμως, μόλις βγήκε από τη φυλακή, δεν έκατσε πάρα πολύ καιρό έξω και ξαναμπήκε για 3 χρόνια. Μετά βγήκε πάλι. Και πρόσφατα τον μάζεψαν για μεγάλη συλλογή παιδικής πορνογραφίας. Με αποτέλεσμα σήμερα πολλοί ψυχολόγοι να διαπραγματεύονται αν αυτός ο άνθρωπος είναι ακόμα κίνδυνος για την κοινωνία. Αν πρέπει να είναι έξω και αν υπάρχει λόγος να έχει ακόμα το δικαίωμα να αλλάζει ονόματα. Εμένα πραγματικά με πείραξε πάρα πολύ αυτή η υπόθεση, οπότε πιστεύω πως δεν είμαι πάρα πολύ αντικειμενική και δεν μπορώ να συνεχίσω να αναπτύσσω το θέμα αντικειμενικά και να δώσω την αντικειμενική μου άποψη για τέτοιες υποθέσεις, για περιπτώσεις ανηλίκων δηλαδή, και το αν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να παραμένουν ανώνυμοι. Όπως πάντα όμως, αν γουστάρετε, αφήστε μου την άποψή σας στα σχόλια, σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον. Αυτά για αυτό το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο.